Side.
Ναι, σκέφτο ήμουν εν του Εντάξει, ήταν πρεμιέρα του προαθλήματος. Λογικό, ξεκινούμε όλοι έτσι αναγνωριστικά. Ήταν ένα παιχνίδι, πιστεύω, ίσως ζυγισμένο. Δύο ομάδες οι οποίες επέξαν περίπου το ίδιο. Χάσαμε 1-0. Εκρίθηκε που μια φάση είναι ένα δικό μας λάθος της άμυνας μας. Χάσαμε το παιχνίδι, εντάξει. Προχωρούμε, βλέπουμε τα επόμενα παιχνίδια. Θα τα παλέψουμε και ό,τι καλύτερο. Οι στόχοι δηλώσαμε το από την αρχή. Όπως είδατε και εσείς, έχουμε αρκετά νεαρά παιδιά μέσα. Εδώ κάμε τους την ευκαιρία μετά από τους κανονισμούς της ΚΟΠ. Οι στόχοι μας είναι όσο πιο καλά μπορούμε. Είδα και δύο ομάδες εχθές να παίζουν. Περίπου είναι πάνω στα επίπεδα τα δικά μας. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν θα έχουμε να ξεχωρίσουν από την αρχή. Σίγουρα, πρεμιέρα σήμερα και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε έναν πολύτιμο τρίποντο. Ξέρετε, η πρεμιέρα είναι πάντα δύσκολη, αγχωτική. Ευτυχώς ήρθαμε εδώ με δουλειά που έχουμε βγάλει αρκετές μέρες πριν. Η προσπάθεια μας απόδωσε καρπούς, πήραμε το τρίποντο, φεύγουμε χαρούμενοι για την Λευκοσία. Αυτό είναι από τα θετικά της φετινής ομάδας. Έχουμε ποδοσφαιριστές ψυχωμένους που μπαίνουν στο γήπεδο και το μόνο που ζητούν είναι η νίκη. Κάναμε καλά φιλικά. Οι μικροί ήταν ότι πίστεψαν στις δυνατότητες τους. Πιστεύουν ότι φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Και όπως είδατε, βγήκαν και σήμερα στο γήπεδο. Οι στόχοι μας είναι πρωταγωνιστικοί. Αν έρθει η άνοδος, καλοδεχούμενοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Πάντα λένε ότι στις πρεμιέρες υπάρχουν εκπλήξεις. Για μένα δεν ήταν καθόλου εκπλήξη το σημερινό αποτέλεσμα. Η ομάδα μας έδειξε καθαρά στον αγωνιστικό χώρο ότι ήταν ανώτερη ομάδα. Οι παίχτες όλοι ζήτησαν και ό,τι ζήτησε ο προπονητής τους το έκαναν ακριβώς.
κέρδισαν σχεδόν όλες τις μονομαχίες στο γήπεδο και αυτό ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να ήταν και πιο καθαρό το σκορ αν ο διαιτητής του έβλεπε πιο καθαρά κάποιες φάσεις τις οποίες που, πιστεύω καθαρά ότι είχαμε ακόμη δύο τέρματα τα οποία μας αδίκησε ο διαιτητής. Εντάξει, ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε δύο μήνες πριν. Δουλέψαμε πολύ σωστά στην προετοιμασία. Το 90% των παιχτών, όπως γνώριζα και εγώ σαν γυμναστής της ομάδας, δεν είχαν δουλέψει ξανά σε τέτοιους ρυθμούς προετοιμασίας και αυτό φάνηκε. Τα παιδιά είναι τώρα πολύ καλά γυμνασμένα και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε έτσι θα φανούν τα αποτελέσματα σιγά σιγά στη βαθμολογία. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει να χτυπήσει ακόμη και πρωτάθλημα. Η ομάδα είναι πολύ δυνατή, πειθαρχημένη και έχει μέλλον μπροστά της.